Τον ορισμό των διαιτών που έγιναν σήμερα το μεσημέρι, τον αγώνα του Κεραυνού με τον Πλατανιά θα διευθύνει ο Ασημακόπουλος από τα Δωδεκάνησα, ενώ τους αγώνες των χανιώτικων ομάδων στο περιφερειακό θα διευθύνουν οι εξής: Αόχανιά Κρήτας ο Κοκκινάκης από το Ηράκλειο, Ηρόδος Μινόταυρος ο Μπινιχάκης από το Λασίδι και Σπάθα Αστέρας Ρεθύμνου ο Μουρτζάκης από το Ηράκλειο. Περάμε σε κάτι διαφορετικό. Άκρος ενδιαφέρον ήταν το σεμινάριο που πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου που συνεχίζει να επεκτείνει τη δράση του με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων των μελών του σε θέματα προπονητικής. Βασικός συγητής του σεμιναρίου ήταν ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας Νίκος Αργκάνης. Σεμινάριο που διεύρυνε ουσιαστικά τις προπονητικές γνώσεις των μελών του και όχι μόνο, πραγματοποίησε τη Δευτέρα το απόγευμα ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου στο Πάρκο Αθλητισμού στο Ρέθυμνο. Ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος δραστηριοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια και έχει κερδίσει πολλούς πόντους στον τομέα της γνωστικής καλλιέργειας των μελών του. Στο σεμινάριο που ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο με απόλυτη οργανωτική επιτυχία, βασικός εισηγητής ήταν ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Νίκος Αργκάνης, ο οποίος ανέπτυξε θεωρητικά και πρακτικά τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η εβδομαδιαία προπόνηση του τερματοφύλακα. Μαζί με τον Νίκο Αργκάνη ήταν ο βοηθός του Θοδωρής Κάντας και ο Γιώργος Καχρημάνης, εργοφυσιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και προσπάθησα μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο πάλι να τα πούμε όλα για τον τερματοφύλακα. Όπως είδατε, πιεστήκαμε πάρα πολύ στον χρόνο, γιατί το κεφάλαιο του τερματοφύλακα είναι τεράστιο. Δεν είναι ότι δεν φτάνει 2 ώρες, δεν φτάνει ούτε 1 μέρα, ούτε 2, ούτε 3, ούτε εβδομάδα. Και αυτό το λέω γιατί είναι τόσο πολυσύνθετο το θέμα του τερματοφύλακα που θα πρέπει να πιάσει τα πράγματα από την αρχή, από τις μικρές ηλικίες, ώστε όταν φτάνουν σε ηλικία 16, 17, 18 ετών τα παιδιά να είναι στον προθάλαμο του επαγγελματισμού ή της μεγάλης ομάδας. Αν τυχόν πάμε να φέρουμε τα λάθη που κάνουν σήμερα οι τερματοφύλακες στο παρελθόν ότι δεν δουλέψανε, αυτό είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αν και γνωρίζουν ότι το θέμα του τερματοφύλακα είναι πολύ λεπτή υπόθεση, εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα και ειδικότερα από την Ομοσπονδία και από πολλούς άλλους φορείς δεν δίνουν την ανάλογη προσοχή. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν επίσης ο γυμναστής του Πλατανιά Λεωνίδας Παπαδάκης, που αντικατέστησε τον Νίκο Γκουλή, ο οποίος λόγω της απομάκρυνσής του από τον πάγκο του Όφη και του παρασκηνίου που δημιουργήθηκε, δεν κατέστη δυνατόν να δώσει το παρόν στο σεμινάριο. Ο Λεωνίδας Παπαδάκης ανέπτυξε πρακτικά το θέμα ρυθμό στην προπόνηση. Πολλοί προπονητές από όλη την Κρήτη έδωσαν το παρόν στο σεμινάριο και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα μαθήματα, δίνοντας στα μέλη του Παγκριτίου Συνδέσμου το κίνητρο για να επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνατότητες ενός επαρχιακού συνδέσμου προπονητών, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι πραγματικά χθες είχα μία κουβέντα με κάποιο προπονητή από την Ήπειρο, εντελώς τυχαία, διότι έγινε μέσω ίντερνετ. Και μου είπε κάτι που πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ. Είπε δηλαδή το εξής, ότι χαίρομαι πραγματικά, μου είπε Βασίλη, που ανακάλυψα ότι εκεί στην Κρήτη γίνονται κάποια πράγματα. Γιατί νόμιζα ότι πραγματικά στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν γίνεται τίποτα. Και θα έλεγα, μου λέει, ότι εκεί στην Κρήτη ανακάλυψα τους καινούριους γαλάτες. Είμαστε ικανοποιημένοι πραγματικά, γιατί υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Αυτό δείχνει και τη δίψα που έχουν τα παιδιά. Απλά ήμασταν λίγο άτυχοι με το θέμα του Γκουλή. Ελπίζω να το καλύψουμε σε κάποια άλλη ημερίδα. Η διάθεση υπάρχει, μας δίνει δύναμη και αυτή η προσέλευση. Και νομίζω ότι γενικά ήταν επιτυχημένη. Σε όσους παρακολούθησαν το σεμινάριο αυτό, δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ο Νίκος Αργκάνης, στο περιθώριο των δηλώσεών του, μίλησε για τη διαδοχή του Νικοπολίδη, για τον φετινό πρωταθλητή Παναθηναϊκό, αλλά και για την εθνική ομάδα που θα πάει το καλοκαίρι η Μουντιάλ. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε τη διαδοχή του Αντώνη Νικοπολίδη, γιατί αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, ναι, σαν διαδοχή, συγγνώμη, το δέχομαι, αλλά όμοιο πράγμα. Εδώ έρχονται κάποια παιδιά από πίσω, ο οποίος είναι και ο Σιφάκης και ο Τζόρβας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν χρησιμοποιούνται. Μέχρι προχθές, πέρσι ήταν και ο Αμπάρης. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μία κινητικότητα και το πιο έτσι που μου άνοιξε εμένα το χαμόγελο περισσότερο ήταν στον τελικό παίζανε 2 Έλληνες τερματοφύλακες. Πολύ δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά δεν είδαμε τίποτε πάλι και φέτος. Ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, η οποία περίπου σε 1,5 μήνα θα ρηχτεί στο μάχη του Μουντιάλ, εγώ θέλω να ευχηθώ να κάνει την καλύτερη πορεία. Δεν θέλω να πω ούτε αν προκριθεί, ούτε όχι.
Με ενδιαφέρει να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν το 2004, που μπράβο και καλά κάναμε και το πήραμε. Τότε παίξαμε τον κλειστό πόλεμο. Τώρα μας ξέρουν και όλοι θα είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα.